Μιλήσουμε από την επικαιρότητα μια τηλεφώνημα για βόμβα, συνεφορία στον Κορυδαλό. Ο Σπυράκης Ολιβιδιώτης είναι στο στούντιο του Συντάγματος. Καλημέρα, Σπύρο μου. Καλημέρα, καλή την εξουδωτέρωσες. Δεν έσκασε, γιατί αν έσκασε, Γιώργο, θα ήμασταν ακόμα εκεί. Oh. Γιατί είχαν βάλει μέσα στο σάκο τα άτομα αυτά ισχυρή ποσοτική είδηση. Γύρω στις 11 και 20 λοιπόν είχαμε τηλεφώνημα σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό και 11 και μισή τηλεφώνημα σε διαδικτυακή ιστοσελίδα. Ο άγνωστος ανέφερε πως σε περίπου 20 λεπτά θα κραγεί βόμβα στην οδό Θεσπιαίων έξω από τη ΔΟΗ του Κορυδαλού. Στείλανε το ρομπότ για να έρθει προς τα εικόνα. Έχουν στείλει το ρομπότ για να έρθει προς τα εικόνα να δούμε. Αυτό το όχημα. Να έρθει προς τα εικόνα. Ωραία. Να το ρομπότ είναι για αυτό το όχημα το οποίο μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που είδαμε στον Άρη πρόσφατα. Ένα ειδικά εξοπλισμένο όχημα. Στον Άρη το πλανήτη. Ακριβώς. Ο άλλος είναι Αριανός. Πού πάει εκεί? Αυτή είναι η ειδική. Είναι πυροτεχνουργός αυτός στον ΔΕΜ που έχει φορέσει την ειδική στολή. Και έσκασε τελικά εκεί πέρα μέσα. Είδαν το σάκο οι αστυνομικοί και φωνάζανε μετά από τα μεγάφωνα στους κατοίκους να μείνουν μέσα διαμερίσματά τους να μην βγουν. Τι είχε μέσα αυτό? Δεν εξεράγει η βόμβα. Είχε ποσότητα εκρηκτική είδηση, είχε αυτοσχέδιο. Α, είχε όμως ποσότητα, έτσι. Μηχανισμό. Ναι, κανονικά. Έγινε διάσπαση με το κανονάκι με το συγκεκριμένο όχημα και βρήθηκαν μέσα τα υπολείμματα. Όχι αυτούσιο. Είχε γίνει νωρίτερα τηλεφώνημα και στο Μέγκα αλλά και στο Ζούγκλατζιάρ. Και στο Ζούγκλατζιάρ. Ότι πρόκειται να. Άρα, λοιπόν... Υπάρχει πάντως μια αισιοδοξία στην αστυνομία πως πιθανώς επειδή δεν έγινε η έκρηξη να μπορούσαν να βρουν είτε τακτητικά αποτυπώματα είτε DNA στο σάκο ή μέσα στα εκρηκτικά. Μεγάλη ποσότητα εκρηκτικό Σπυράκο. Μιλάμε για περίπου 5 με 6 κιλά, Γιώργο. Μεγάλη. Αν είχε σκάσει θα είχαμε σοβαρότατες ζημίες. Μάλιστα. Τίποτα άλλο που είχαμε. Ένα...